Είμαι ο Γκρίγκζερ της καρδιάς σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα βέβαια θα ανοίξουμε ένα ζευγάρι παπούτσια, δηλαδή θα κάνουμε unboxing κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τεχνολογία, αλλά με τα όλα τα υπόλοιπα που ανοίγω κάθε φορά. Θα δούμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα, θα ανοίξουμε βασικά αυτό εδώ πέρα το σακουλάκι που έχει μέσα ένα ζευγάρι παπούτσια, δηλαδή κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Με το που τελειώσει η καραντίνα και μπορέσουμε και βγούμε όλοι έξω και είμαστε ασφαλείς να κυκλοφορούμε χωρίς να φοβόμαστε για οτιδήποτε, για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να πάμε τις βόλτες μας, να πάμε στις δουλειές μας, να οδηγήσουμε τα ποδήλατά μας, να κάνουμε οτιδήποτε. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι ανεβαίνει κάθε Κυριακή πρωί, χωρίς να καθυστερήσουμε περισσότερο. Πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία, ούτως ώστε να τα δούμε, γιατί και εγώ τα έχω κρατημένα μέσα εδώ πέρα και δεν τα έχω ανοίξει ακόμη. Έχω εδώ πέρα το ψαλίδι στα χέρια μου για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τη συσκευασία και να μπορέσουμε να δούμε τα παπούτσια από μέσα. Αυτά εγώ τα πήρα σε άσπρο χρώμα, γενικότερα βγαίνουν σε τρία χρώματα. Μαύρο, γκρι και άσπρο, αν θυμάμαι καλά. Γενικότερα τα πήρα γιατί σαν εικόνα μου αρέσανε πάρα πολύ. Έρχονται μέσα σε αυτό εδώ πέρα το σακουλάκι όπως είχαν έρθει και τα προηγούμενα, για να μπορούμε να τα βάζουμε να μην σκονίζονται όπως θέλουμε, δηλαδή να το κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Τα παπούτσια, σαν πρώτη εικόνα εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω, και το καλό είναι ότι αυτή τη φορά από μέσα έχουν έρθει με αυτό εδώ πέρα το φελιζόλ για να μπορέσουν να κρατάνε το σχήμα τους και να μην πατηθούν σχετικά εύκολα. Είναι λοιπόν αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, άσπρο και μαύρο. Όλο αυτό εδώ πέρα από πάνω είναι ύφασμα ραμμένο και αυτό εδώ πέρα από κάτω είναι λάστιχο, πλαστικό. Τα παπούτσια σαν παπούτσια έχουν βάρος 600 γραμμάρια, δεν είναι πολύ βαριά για να μην μπορούμε να τα περπατήσουμε ή οτιδήποτε. Αυτά εδώ πέρα που βλέπετε από κάτω είναι έτσι για να μπορούν να μην γλιστράνε, πέραν του ότι έχουν κάποια πολύ μικρά. Αυτά που βλέπετε, τις τελίτσες που βλέπετε, είναι πλαστικό τύπου που προεξέχει, αλλά γενικότερα αυτά εδώ πέρα βοηθάνε για να μην γλιστράνε όπως όλοι ξέρουμε. Αυτά βλέπετε και εδώ ότι σπάνε πάρα πολύ εύκολα, δεν είναι δηλαδή σκληρό ή οτιδήποτε για να κουράσει ή να ταλαιπωρήσει ή κάτι. Είναι με λάστιχο το οποίο μπορούμε να δέσουμε και να το αλλάξουμε εφόσον χαλάσει ή εφόσον θέλουμε. Και εδώ πέρα μέσα, το μόνο κακό το οποίο μπορώ να βρω ή να θεωρήσω ότι είναι κακό, είναι το ότι φαίνονται λίγο σκληρά με τα χέρια μου που τα πατάω στο πάτημα, όταν δηλαδή θα τα φορέσουμε και θα τα χρησιμοποιήσουμε να περπατήσουμε για να βγούμε έξω. Δεν είναι από κάποια γνωστή εταιρεία, τα αγόρασα από την Banggood, απλά τα πήρα γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ και λέω ότι είναι. Πρέπει να τα αγόρασα γύρω στα 16 ευρώ, 20, δεν ήταν πάρα πολύ ακριβά, γι' αυτό και αγοράστηκαν. Αν βγει μια πάρα πολύ καλή επιλογή, έγινε μια πάρα πολύ καλή αγορά χωρίς να το ξέρω. Δεν είναι ωστόσο μάρκας γνωστής, όπως είναι ας πούμε τα προηγούμενα που έχω αγοράσει, τα οποία είναι όλα Xiaomi. Αυτά εδώ πέρα τα θεωρούν και λένε ότι είναι αντρικό μοντέλο, να το πω έτσι, αλλά εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ unisex και πάρα πολύ εύκολο στο να φορεθούν και από γυναίκες και από άντρες. Αυτό εδώ, όπως μπορείτε να το διακρίνετε και από την κάμερα, παίρνει αέρα, άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα στο να υδρώνουν τα πόδια μας ή οτιδήποτε, γιατί θα περνάει κανονικά από εδώ πέρα και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Επίσης, αν το δείτε από εδώ, αν μπορέσει να το πιάσει η κάμερα, δεν φαίνεται. Αυτό είναι σχεδόν διάφανο, δηλαδή από εδώ πέρα βλέπω κανονικά τη σκιά του δαχτύλου μου και του χεριού μου που κάνει πάνω στο ύφασμα. Άρα δεν νομίζω ότι θα κάνουν για να μπορέσουμε να τα φορέσουμε ας πούμε χειμώνα σε φάση που μπορεί να ψυχαλίζει λίγο ή οτιδήποτε, γιατί και στα χαρακτηριστικά τους, στην περιγραφή τους δεν λέει ότι είναι αδιάβροχα ή ότι έχουν κάποια στρώση
αδιαβροχοποίησης είναι για ζέστη, για καλοκαίρι, για μέρα που δεν θα κινδυνεύουν να γίνουν μουσκαμοί ή οτιδήποτε, σαφώς δεν θα πατήσετε μέσα σε λακκούβες, όλα αυτά τα κλασικά, γιατί αλλιώς, γεια σας. Ευελπιστώ να είναι η ίδια αίσθηση που μου αφήσανε και τα Xiaomi, τα παπούτσια τα οποία είχα αγοράσει, που για μένα είναι πολύ καλά, πολύ ελαφριά και δεν κουράζουν καθόλου το πόδι και είναι μαλακά. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από τα παπούτσια, τα συγκεκριμένα που όπως είπαμε και πάλι το λέω δεν είναι κάποιας μάρκας γνωστής ή κάποιο μήλου, ούτως ώστε να μπορέσω να αναφέρω κάποιο όνομα ή οτιδήποτε, γενικότερα είναι no name. Τονίζω εδώ ότι αυτά επειδή δεν τα δοκιμάζουμε πριν τα αγοράσουμε, είναι καλό να τα παίρνετε σε ένα νούμερο μεγαλύτερο για να μην έχετε κάποιο πρόβλημα και να μην σας κουράζουν, σας πιέζουν ή οτιδήποτε, άρα δηλαδή να ταιριάζουν σωστά στο πόδι σας σαν παπούτσι. Είμαι ο Γκρίγκζερ της καρδιάς σας, εσείς το τονίζω και πάλι μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε τις ειδοποιήσεις. Καλές βόλτες, με προσοχή, με ασφάλεια, γενικότερα να προσέχετε να μένετε ασφαλείς και να προσέχετε και τους γύρω σας πέρα από τον εαυτό σας. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Από εμένα γεια σας και σας χαιρετώ.